Τις δύο τελευταίες μέρες το έχεις κορυφώσει στην αρθρογραφία σου. Όλη αυτή τη συζήτηση, καταρχήν φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείς ότι ζούμε μέρες ξηριάδας πάλι, έτσι. Προφανώς και νομίζω θα διαρκέσουν. Α, θα διαρκέσουν κιόλας, λες εσύ. Από ό,τι βλέπεις, είναι μια επιδοτούμενη ιστορία αυτή με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, για τάκα. Για πάμε όμως στην ουσία. Έχεις θέσει από χθες ένα ερώτημα. Τελικώς, επειδή όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και ελπίζω να μην είναι ματωβαμένο πάλι, ποιος ωφελείται? Ποιος ωφελείται πραγματικά? Δηλαδή, βλέποντας ποιοι τρίβουν τα χέρια τους με την υπόθεση Ξηρού και σε ποιους ανήκουν βασικά οι μηχανές εκείνες οι οποίες δουλεύουν στο φουλ για να επανέλθουμε στα γεμάτα, στην θεωρία των δύο άκρων, αλλά και σε έναν απίθανο αποπροσανατολισμό. Διότι ξέρεις, κανένας δεν έχει σκοτωθεί. Αυτό το οποίο σκοτώνεται είναι τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου με όλη αυτή την ιστορία. Είναι προφανές ποιος ωφελείται. Ωφελούνται όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν στον ντούκο στην προσπάθεια του να διαμορφωθεί ένα προεκλογικό κλίμα, η πραγματική τρομοκρατία. Και η πραγματική τρομοκρατία, αγαπητέ Γιώργο, είναι να ψάχνεις να βρεις δουλειά και να μην βρίσκεις. Πραγματική τρομοκρατία είναι να σου κόβουν το μισθό, να σου κόβουν τη σύνταξη. Πραγματική τρομοκρατία είναι τα μαγκάλια. Και όταν λέω πραγματική τρομοκρατία είναι όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι γνωστά. Δεν εννοώ ότι το να είσαι κουμπουροφόρος και να κυκλοφοράς ως τρομερός εκδικητής δεν είναι τρομοκρατία. Αλλά λέω πως αυτή η δεύτερη τρομοκρατία είναι συμπαίχτης της πρώτης. Δεν επιλύει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρώτη τρομοκρατία, με την τρομοκρατία ενός αστικού κράτους, ενός εκμεταλλευτικού κράτους, το οποίο πατάει επί πτωμάτων και δημιουργεί πτώματα για να κονομάνε και να θησαυρίζει μια χούφτα πλουτοκρατών. Είναι ένας συμπαίχτης αυτής ακριβώς της συστημικής τρομοκρατίας και εξ αντικειμένου λοιπόν όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δεύτερη τρομοκρατία δεν είναι παρά είτε χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε στην περίπτωση για την οποία μιλάμε τώρα ενδεχομένως να είναι χρήσιμοι ελεύθεροι. Χρήσιμοι ελεύθεροι. Ναι. Ζήσαμε βέβαια και νέα πρωτοφανή, θα μου πεις, η τεχνολογία εξελίσσεται και η ζωή, τηλεοπτικά διαγγέλματα και ανάλυση αυτών. Αποθέωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα πια ενδιαφέρει τι λέει ο πολίτης άκουσον-άκουσον για τον Ξηρό. Όχι για τα προβλήματά του όμως. Έχουμε πραγματικά τηλεοπτικά διαγγέλματα του Χριστόδουλου Ξηρού. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι για αυτή την εικόνα αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως τιμητής είναι η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας ο Ξηρός κάνει τηλεοπτικά διαγγέλματα. Δηλαδή φαντάσου σε αυτή τη χώρα να κυβερνούσε κανένας άλλος. Φαντάσου να κυβερνούσε για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να είχε φύγει ο Ξηρός. Δεν θα μπορούσε ούτε κλητήρας ούτε θυρωρός των γραφείων του Περισσού να κυκλοφορήσει ή να βγει στα κανάλια και να κάνει τον τιμητή για αυτή την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά οι κύριοι Ντινόπουλοι, οι κύριοι Γιακουμάτη, οι κύριοι Γεωργιάδηδες και όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι οι οποίοι μας κυβερνούν, οι οποίοι έχουν υπάρξει ομοτράπεζοι όλων αυτών οι οποίοι έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό εδώ που τον έχουν καταδικάσει, είναι τιμητές και αυτής της υπόθεσης. Είπες επίσης και λες μες στο άρθρο σου, θέλοντας να τραβήξεις με σαφήνεια, όχι διαχωριστική γραμμή, την τομή και να ξεκαθαρίσεις στη σπέκουλα που κατά τη γνώμη σου πάει να γίνει επικοινωνιακά, γιατί το είπες εσύ εισαγωγικά ότι εδώ πάει να επανέλθει η θεωρία των δύο άκρων, σήμερα στο άρθρο σου, στο Ενικός, ξεκαθαρίζεις και ορισμένα πράγματα περί των ζωρών της ατομικής τρομοκρατίας σε σχέση με τις συλλογικότητες αντίστασης και αγώνα, σε σχέση και με την ίδια την πεμπτουσία αυτού που λέγεται αγωνιστές για κοινωνικά και όχι μόνο δικαιώματα και για πολιτικά δικαιώματα. Κοίταξε να δεις, πρέπει να είναι κάποιος εντελώς αδαής ή εν πάση περιπτώσει να είναι κάτι ακόμα χειρότερο, να είναι γκεμπελίσκος, ώστε να επαναλαμβάνει με την κάθε ευκαιρία που του δίνεται αυτό το οποίο είπε προχτές με τον κομψευόμενο τρόπο που συνηθίζει ο κύριος Παντελής Καψής. Ο οποίος, να θυμίσω, ο κύριος Παντελής Καψής είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του δοτού τραπεζίτη πρωθυπουργού, έτσι, του Παπαδήμου. Και σήμερα είναι ο επίσης δοτός υπουργός του Μαύρου της ΕΡΤ. Ο κύριος Παντελής Καψής λοιπόν βγήκε προχτές σε πολύ έτσι ευρύχωρη εκπομπή για τέτοιες απόψεις, στην εκπομπή του Πρετεντέρη, για να μας πει ότι οι τρομοκράτες είναι παιδιά της αριστεράς.
Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτή η θεωρία του σειρμού, η οποία επανέρχεται κάθε φορά που ο εκάστοτε ζωρό βάζει τη μάσκα του και βγαίνει στους δρόμους ή από προχτές βγαίνει στα τηλεοπτικά διαγγέλματα, αυτή η θεωριούλα δεν είναι καθόλου τυχαία και δεν είναι και καθόλου δεν είναι προϊόν κάποιων ανόητων ή κάποιων αφελών. Είναι ενταγμένη στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας η οποία θέλει να βαφτίζει το μαύρο άσπρο. Εν πάση περιπτώσει, για όλους αυτούς που είναι πραγματικά αριστεροί. Να σου κάνω μισό λεπτό. Συγγνώμη που διακόπτω. Να σου κάνω τον αντίλογο. Θα σου πει ο απλός πολίτης, μα Νίκο Μπογιόπουλε, στη Γερμανία η ΡΑΦ έλεγε ότι είναι ακροαριστερή οργάνωση. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες λέγανε ότι είναι πιο άκρα από τη συμβασμένη κομμουνιστική ευρωαριστερά. Μόνοι τους αυτό προσδιορίζονταν. Πώς λες λοιπόν εσύ ότι δεν προέρχεται η τρομοκρατία? Δεν ταυτίζεται τρομοκρατία και ακροαριστερά. Πώς το λες? Το λέω γιατί θυμάμαι έναν γενιοφόρο κύριο, μια σεβάσμια μορφή και στις φωτογραφίες. Αυτός λεγόταν Κάρολος Μάρξ. Και έλεγε ότι το ποια άποψη έχει ο καθένας για τον εαυτό του έχει πολύ μικρή σημασία. Αν λαμβάναμε υπόψη μας το ποια άποψη έχει ο καθένας για τον εαυτό του, τότε δεν θα κάναμε ανθρώπινες σχέσεις. Αν αυτό λοιπόν ισχύει στις ανθρώπινες σχέσεις μία φορά, ισχύει στην πολιτική χίλιες φορές. Σημασία δεν έχει λοιπόν τι νομίζεις ότι είσαι ή τι λες ότι είσαι. Σημασία έχει τι κάνεις και από αυτό προκύπτει το τι είσαι. Αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχει να κάνει κανείς. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό το οποίο ιστορικά και πολιτικά έχει αποδειχτεί τους τελευταίους δύο αιώνες. Και λέω τους τελευταίους δύο αιώνες διότι από τότε που ο σοσιαλισμός μετατράπηκε σε επιστήμη, έγινε επιστήμη, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίζεις τα πολιτικά ζητήματα με επιστημονικό τρόπο. Τι έχει αποδειχτεί λοιπόν? Έχει αποδειχτεί ότι αυτή η μορφή δράσης δεν είχε, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αριστερά. Δεν είχε, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την επαναστατική αριστερά. Δεν είχε, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο, η ατομική τρομοκρατία είναι ένα παιδί υιοθετημένο, είναι ένα παιδί διαποτισμένο και τελικά τηλεκατευθυνόμενο από την τρομοκρατία που ασκεί το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Και αυτό προκύπτει όχι μόνο θεωρητικά, προκύπτει αν θέλεις και εμπειρικά. Προκύπτει μέσα από την ιστορία, προκύπτει μέσα από την πολιτική ενατένιση του παρελθόντος. Έχεις απόλυτο δίκιο, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν. Όμως δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίζει το γεγονός ότι αυτό που έφεραν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο ή όλες τις υπόλοιπες ενέργειες δεν ήταν καμία κοινωνική ανατροπή. Mm-hmm. Αυτό που ήρθε στην Ιταλία με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες ήταν η ισχυροποίηση του Αντρεώτη και η παράδοση της Κιτάλης στους διάφορους Μπερλουσκόνιδες. Ή αυτό το οποίο έφερε η τρομοκρατία της ΡΑΦ στη Γερμανία με τις δολοφονίες εισαγγελέων, τραπεζιτών, βιομηχάνων δεν έφερε καμία επανάσταση. Αυτό το οποίο ήρθε λοιπόν στη Γερμανία με τη ΡΑΦ ήταν τα λευκά κελιά και η ισχυροποίηση ενός καθεστώτος που σήμερα έχει επικεφαλής τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Τα ίδια έχουν συμβεί στη Ρωσία. Στη Ρωσία έφτασαν να δολοφονήσουν μέχρι και τον αυτοκράτορα Παύλο. Δεν ήρθε καμία κοινωνική πρόοδος. Αυτό που ήρθε με την δολοφονία του αυτοκράτορα Παύλου ήταν ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έτσι, ο γιος του στην εξουσία. Μάλιστα, όταν αργότερα δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο τον Β', τον Τζάρο, εκείνη η δολοφονία δεν έφερε επίσης καμία κοινωνική επανάσταση. Ξέρεις τι έφερε? Έφερε στην εξουσία την τρομερή Οχράνα. Mm. Μιλάμε για τη μυστική αστυνομία του Τσάρου. Και τη μήτρα όλων μάλιστα, των μυστικών υπηρεσιών στον κόσμο. Ακριβώς. Στα πλαίσια της οποίας λειτουργούσε και ειδικό τμήμα και πρακτόρων και προβοκατόρων. Όποιος θέλει λοιπόν να κάνει και μια αποτίμηση της τρομοκρατίας αυτού που καλείται τρομοκρατία στην Ελλάδα, δεν έχει παρά να δει την ίδια την ιστορία της 17ης Νοέμβρη. Λειτουργήσε επί 27 χρόνια. Μήπως είδες να έρθει σοσιαλισμός στην Ελλάδα από τη δράση της 17 Νοέμβρη? Εγώ αυτό που είδα να έρχεται ήταν η αναβάθμιση των κλιμακίων της CIA στη χώρα. Αυτό που είδα να έρχεται ήταν πέρα από τη CIA και ειδικά τμήματα της Scotland Yard.
Επίσης αυτό που είδα να φέρνει αυτού του τύπου η δράση ήταν κοργή και υπερκοργή της ΕΕΠ. Άρα λοιπόν, πέρα από αυτό το οποίο προτάσει κανείς ή νομίζει ότι είναι, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα τελικά προκύπτει είναι το τι πραγματικά είναι ο καθένας. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Ο καλύτερος πράκτορας και ο καλύτερος προβοκάτορας, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός που δεν ξέρει ότι είναι πράκτορας. Και αυτός που δεν ξέρει ότι είναι προβοκάτορας. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Και εδώ επίσης έχουμε προσπάθεια με συμβολισμούς να ταυτιστεί δια φωτογραφιών και συσχετισμών ανίερων και ανιστόρητων όλη αυτή η ιστορία του ξηρού με ό,τι συμβολίζει σε επίπεδο προσώπων αυτό που λέμε επαναστατικό κίνημα. Αλλά σε μια τέτοια λούμπα, επέτρεψε μου να πω, μόνο κάποιος ανιστόρητος μπορεί να πέσει. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Τσε Γκεβάρα με τον ξηρό, με τον Χριστόδουλο ξηρό? Τι σχέση ακριβώς μπορεί να έχει? Γιατί είδες το διαγγελματάκι, εκ δεξιών του ξηρού υπήρχε φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Σωστά. Η οποία υπήρχε και στις παλιές φωτογραφίες της 17 Νοέμβρη. Όπως υπήρχαν και φωτογραφίες του Μάρξ και του Λένιν κτλ. Εγώ αυτό που ξέρω για τον Τσε Γκεβάρα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε μύθος επειδή έβγαζε τηλεοπτικά διαγγέλματα. Έγινε μύθος γιατί έλεγε, και σου διαβάζω ακριβώς πως το έγραφε, και μάλιστα σε ένα βιβλίο με πολύ συγκεκριμένο τίτλο, «Ο Ανταρτοπόλεμος», το βιβλίο του Τσε Γκεβάρα είναι αυτό. Έγραφε λοιπόν ο Τσε Γκεβάρα ότι εμείς οι κομμουνιστές, εμείς οι αριστεροί, είμαστε ειλικρινά πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο. Η δολοφονία, έλεγε ο Τσε Γκεβάρα, και ο τυφλός τερορισμός, η τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά έλεγε ο Τσε Γκεβάρα. Όποιος συμφωνεί λοιπόν με τον Τσε Γκεβάρα σε αυτά, τότε ανεβάζει τη φωτογραφία του. Εδώ έχουμε προφανώς ανέρεση όσον έλεγε ο Τσε Γκεβάρα και όσον έκανε ο Τσε Γκεβάρα. Και χρησιμοποίησε και το απόφευγμα από το άλλο κάδρο, το Άρη Βελουχιώτη, κλείνοντας ο ξηρός. Ναι, ξέρεις, εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας. Εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τάρματα. Και ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης. Ναι, κάποιοι άλλοι κρεμάνε τα νταούλια. Γιατί ο Βελουχιώτης ήταν πρώτο καπετάνιος ενός λαϊκού στρατού και όχι μιας γκρούπας δολοφόνων. Ο Βελουχιώτης ήταν σταυραετός και ένοπλο χέρι ενός παλαϊκού κινήματος, το οποίο είχε εκατομμύρια μέλη και χιλιάδες μαχητές. Και ήταν ευγαλμένος από αυτό το μεγαλειώδες κίνημα αντίστασης του λαού. Και να θυμίσω πώς γεννήθηκε ο Βελουχιώτης. Ο Βελουχιώτης γεννήθηκε με τον εξής τρόπο. Πρώτα συγκροτήθηκε η Εθνική Αλληλεγγύη το Μάη του 1941. Πρώτα συγκροτήθηκε το εργατικό ΕΑΜ τον Ιούλη του 1941. Πρώτα συγκροτήθηκε το ίδιο το ΕΑΜ το Σεπτέμβριο του 1941. Και τότε και μόνο τότε, αφού δηλαδή είχε πέσει και είχε καρπίσει ο σπόρος του λαϊκού μετόπου, τότε και μόνο τότε δημιουργήθηκε ο ΕΛΑΣ, δηλαδή ο στρατός του αντάρτη λαού. Πότε? Το Φλεβάρι του 1942. Δηλαδή ο ΕΛΑΣ, ο στρατός του λαού και ο ηγέτης του ο Άρης, γεννηθήκανε ως τα όριμα τέκνα του λαϊκού κινήματος, του μαζικού κινήματος. Και ξέρεις γιατί γεννήθηκαν έτσι? Γιατί ως καρπός του μαζικού κινήματος, δηλαδή ως παιδί του αντάρτη λαού, θα μπορούσαν να γεννηθούν. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ούτε λαϊκός στρατός ο Ελλάς, ούτε λαϊκός ηγέτης ο Άρης. Ένα τσούρμο κατσαπιάδες θα ήταν σε άλλη περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή χωρίς μαζικό κίνημα, δεν θα μπορούσαν να γεννηθούν ούτε ο Ελλάς, ούτε ο Άρης. Είναι σαφές. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Επειδή κατά τα φαινόμενα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, κανείς δεν τα αρνείται, η οποία δεν ξέρουμε αν στο τέλος της θα είναι διπλό ή τριπλό, αλλά αυτό για μένα μικρή σημασία έχει. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η ατζέντα του ενός πόλου? Έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα πηγαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο που το πεδίο και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα πέσει όσο χαμηλά δεν έχουμε δει ποτέ. Oh. Τα χαρακτηριστικά του θα είναι βεβαίως χαρακτηριστικά πόλωσης, θα είναι χαρακτηριστικά πρωτόγνωρης πόλωσης, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε την θλιβερή τύχη να παρακολουθήσουμε μία αντιπαράθεση η οποία θα εκφύγει πλέον ακόμα και των ορίων της αστειότητας και θα κατρακυλήσουμε σε έναν ωκεανό γελιότητας.
Η Ελιότητας ξεγελιότητας, γιατί να δω και την άλλη πλευρά του λόφου Νίκο Μπογιόπουλε, εχθές είχες έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλλον ήταν και μικρό παιδί, όμως το λεκτικό το έκανε όσο και αν προσπάθησαν να το μαζέψουν, δεν λεκτικά. Δεν υπήρξε κανένα λεκτικό λάθος, Γιώργο. Λεκτικό θέλησε να το εμφανίσει ο κύριος αυτός λίγο αργότερα. Από πού έλκουν την καταγωγή τους διάφοροι σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα των 152-153 είναι πια σαφές. Έτσι. Έχουμε διάφορους τύπους οι οποίοι εμφανίζονται να αποτελούν τους σωτήρες του τόπου και τους εγγυητές της δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούν, και ο κύριος αυτός το είπε καθαρά, ότι έχει την αίσθηση ότι τη βεβαιότητα και την πολιτική γνώμη πως η Χούντα ήταν μια επανάσταση. Πως αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τις γιούρες και ήταν οι συνεχιστές των Μακρονήσων ήταν επαναστάτες. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι είναι οι οποίοι έρχονται να κάνουν και μαθήματα περί τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω, με αυτό το κλίμα, πώς ο λαός νυφάλια, το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, νυφάλια, θα σκεφτεί για να πάρει και την τύχη στα χέρια του. Θέλω να πω δηλαδή, νυφάλια θα σκεφτεί ποιες είναι οι επιλογές που πρέπει να κάνει ο ίδιος πια, όταν δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα. Και θα πρέπει να σου πω ότι γενικώς έχεις δίκιο, ο πολιτικός διάλογος έχει γίνει τώρα περίπου, αν είναι 90 ή 95 το επαχθές χρέος ή 5, αν ο ένας είναι πιστός και ο άλλος άθεος, και την ίδια ώρα αν θέλεις, ακόμη και σε αυτό που εσύ το στυλιτεύεις ως μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συζήτηση και σύγκρουση που δεν οδηγεί πουθενά βεβαίως, αλλά υπάρχει μια ζήμωση, μια συζήτηση που πάει το πράγμα. Αν μπορεί να συνεχιστεί έτσι με αυτή τη λειτουργία του ευρώ, αν οι τράπεζες πρέπει να γίνουν αλλιώς, αν κράτη πρέπει να επανεθνικοποιήσουν την πολιτική τους, το συζητάει η γαλλική ελίτ. Εμείς εδώ. Το 1953 πρέπει να ήταν, ο Μαρκεζίνης, σε μια κουβέντα που διεξάγεται τότε, η οποία έλεγε ότι υπάρχουν 500 οικογένειες οι οποίες ρυθμίζουν τη ζωή αυτού του τόπου, είχε απαντήσει το εξής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, έλεγε ο Μαρκεζίνης, και ξέρεις, ο Μαρκεζίνης δεν ήταν κανένας κομμουνισταράς, έτσι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, έλεγε ο Μαρκεζίνης, ότι δεν πρόκειται για 500 οικογένειες. Είναι λιγότερες και από 200. Έχω λοιπόν την βεβαιότητα ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί ο καθένας από εμάς είναι στη βάση του γιατί εμείς που δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, δεν έχουμε να φάμε. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποκαλούν κοπρίτη τον ελληνικό λαό. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε πολιτικούς προϊσταμένους ενός καθεστώτος αρπαγής, μίζας, διαφθοράς, διαπλοκής και ατιμίας. Και ξέρεις, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το παράνομο σκέλος αυτού του καθεστώτος, δηλαδή ότι παίρνει λεφτά κάτω από το τραπέζι. Γιατί, για να είμαι και επίκαιρος, ξέρεις, το μεγάλο σκάνδαλο π.χ. με τα εξοπλιστικά δεν είναι μόνο οι μίζες που παίρνουν οι διάφοροι κάντες και οι διάφοροι τσοχατζόπουλοι. Είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αυτή η χώρα, η οποία έχει κατρακυλήσει όπως ο Τιτανικός στο κάτω από τα παγόβουνα, έχει από το ΕΜΠΑΕ της εποχής Σιμίτη, ξέρεις πόσα χρήματα δώσει για εξοπλιστικές δαπάνες. Σε δραχμούλες, αν τις μετρήσουμε, είναι πάνω από 4 τρισεκατομμύρια. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, αν κάποιος θέλει να βρει τι θα κάνει, πρέπει να δει πού βρισκόμαστε. Εγώ λοιπόν προσφέρω μερικά στοιχεία για το πού βρισκόμαστε, όπως τουλάχιστον εγώ τα αντιλαμβάνομαι. Στη χώρα λοιπόν της κρίσης και της κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής, τούτη εδώ την ώρα, 76 δισεκατομμύρια ευρώ δεσμεύονται στον προϋπολογισμό για να πάνε, ξέρεις πού, σε τοκογλύφους, σε κερδοσκόπους, στο πλαίσιο της περίφημης εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Όμως την ίδια ώρα, πάνω από 800 δισεκατομμύρια σε τόκους και σε χρεολύσια τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από το 1992 σε αυτούς τους ίδιους τοκογλύφους, σε αυτούς τους ίδιους κερδοσκόπους, που δεν είναι μόνο ξένοι, έχει υπόψη σου, είναι και οι ντόπιοι, έτσι. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, που τρομοκρατεί αφαιρώντας δικαιώματα όπως η μόνιμη και σταθερή δουλειά, που κόβει μισθούς, που κόβει συντάξεις, που 600.000 παιδάκια υποσιτίζονται, όπως λέει η UNICEF, όχι εγώ,
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτό το σύστημα, ο ελληνικός λαός την τελευταία δεκαετία έχει πληρώσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια σε φόρους. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κατάσταση οι σωτήρες μας έφεραν την Τρόικα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι η Τρόικα κατά τα 2/3 της είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για ποιο λόγο, σύμφωνα με την ομολογία του κυρίου Όλι Ρεν, για να κερδίσουν χρόνο οι τράπεζες. Για να πετάξουν από πάνω τους τα ομόλογα. Τα ομόλογα με τα οποία βέβαια όλα τα προηγούμενα χρόνια κερδοσκοπούσαν. Σε αυτό το ίδιο καθεστώς που ο συνταξιούχος, αυτό το οποίο εισπράττει ως αντίδωρο για τη δουλειά μιας ζωής, είναι ένα ποσό που δεν του φτάνει ούτε για μια εβδομάδα, μόνο από κρατικούς πόρους την τελευταία τριετία δόθηκαν στους Έλληνες τραπεζίτες πάνω από 145 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είπαμε ποια είναι. Μισθοί κομμένοι, συντάξεις περικομμένες, χαράτσια, φόροι, μαγκάλια και αυτοκτονίες. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, τα παιδιά που υποσιτίζονται, οι άστεγοι, 600.000 λουκέτα στα μαγαζιά, φτώχεια, δυστυχία, ξεπούλημα και εργασιακά δικαιώματα που μας γυρίζουν στην πρώτου Σικάγο εποχή. Ποιος φταίει λοιπόν για όλη αυτή την κατάσταση? Φταίει το ότι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν δεν είναι καλού χαρακτήρως άνθρωποι? Ή μήπως φταίει ο χαρακτήρας του συστήματος που υπηρετούν? Και απέναντι σε όλη αυτή την καταστροφή και δυστυχία, η απάντηση είναι να διαπραγματευτούμε ή να επαναδιαπραγματευτούμε με τους δήμιους? Η δική μου η προσέγγιση είναι ότι απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, το μόνο πράγμα το οποίο παίρνει αυτό το σύστημα είναι γκρέμισμα και ανατροπή του και χτίσιμό του εξ αρχής. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται με όρους χάους, αυτό γίνεται με όρους πολιτικούς. Τι σημαίνει με όρους πολιτικούς? Στη φάση που βρισκόμαστε είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση να απαντήσουμε ως ελληνικός λαός, όχι με τη μαγιά του καφενείου, όχι με λόγια καφενείου, αλλά με τον τρόπο ενός αποφασισμένου λαού, ότι κύριοι, όσα φάγατε από τον ελληνικό λαό, τα φάγατε, τελειώσαμε. Δεν παίρνετε φράγκο. Δεν πληρώνουμε άλλα. Και δεν πληρώνουμε άλλα, διότι όλα αυτά για τα οποία μας ζητάτε και για τα οποία μας έχετε πιει το αίμα, τα έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα 20 φορές. Και ενώ τα έχουμε πληρώσει 20 φορές, έρχεστε και μας ζητάτε άλλα τόσα. Να πούμε τι, να σου θυμίσω ότι είχε πει ένας χρηματιστής στην αρχή της κρίσης. Ένας χρηματιστής στην αρχή της κρίσης, ο κύριος Σαρκάρ, ξέρεις, αυτοί οι τύποι είναι και εξαιρετικά ευγενικοί. Είχε πει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος, θα μου το επιτρέψουν να το πω οι ακροατές σου, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει να εκμεταλλευτείς το μαλάκα. Έτσι είχε πει απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό. Σωστά το θυμίζεις, σωστά το θυμίζεις. Έτσι. Λοιπόν, το λιγότερο που έχουμε να πούμε σε αυτούς τους κυρίους και στους πολιτικούς μπύρους που τους υπηρετούν είναι ότι πάψαμε να θεωρούμε τον εαυτό μας, ή εν πάση περιπτώσει πάψαμε να θέλουμε να τους δίνουμε το δικαίωμα να μας αποκαλούν με τον τρόπο που μας αποκαλούν. Ως εκ τούτου δεν τους πληρώνουμε άλλα. Τελειώσαμε. Ό,τι φάγανε, φάγανε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να κλείσουμε με έναν ακροατή ο οποίος λέει: σε παρακαλώ πολύ, μετέφερε το στον κύριο Μπογιόπουλο. Θα σου το διαβάσω όπως το γράφει. Κύριε Νίκο, πώς όμως εμείς να πείσουμε έναν κόσμο που την Κυριακή ξεχύνεται στην αγορά στο κάλεσμα των πολυεθνικών κάνοντάς το χατήρι? Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, θα προσπαθήσουμε να πιστούμε και οι ίδιοι καταρχάς. Σωστό. Από το γεγονός ότι απέναντι σε όλη αυτή τη δύναμη που εμφανίζει και σε ιδεολογικούς και σε κοινωνικούς και σε πολιτικούς όρους το σύστημα το οποίο περιγράφαμε τόση ώρα, η δύναμή του βεβαίως είναι κτηνώδης, αλλά είναι μια πεπερασμένη δύναμη. Απέναντι στη δύναμη ενός αποφασισμένου και ενωμένου λαού, όλοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Βεβαίως, δεν αρκεί να ξέρεις τι δεν θέλεις, πρέπει να ξέρεις και το τι θέλεις. Και αν με ρωτούσε κάποιος σε ποιες συνθήκες θα ήθελα να ζήσω, εγώ και το παιδί μου, επαναλαμβάνω, είναι συνθήκες που δεν με αναγκάζουν
να κινούμε γύρω από το αμαγκανοπήγαδο της πληρωμής χρεών που άλλοι τα δημιούργησαν. Ένα. Δεύτερον, είναι δεδομένο ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει καθοριστεί η πολιτική και η κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα γράφει στην ούγια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα της φτώχειας και της δυστυχίας, είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Το γεγονός ότι εισάγουμε μαϊντανό από την Αργεντινή είναι το αποτέλεσμα της διάλυσης παραγωγικής βάσης που έχει επέλθει μετά από 30 χρόνια Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ. Και δεν βρίσκω τίποτε άλλο πιο λογικό ως πολιτικό πρόταγμα την αποδέσμευση από αυτή τη λυκοσυμμαχία. Και βεβαίως, τίποτα δεν θα καταφέρουμε να μοιράσουμε, γιατί ξέρεις, για να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, το θέμα δεν είναι να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Το θέμα είναι να μοιράσουμε τον πλούτο που παράγεται σε αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αλλά για να μοιράσεις τον πλούτο που παράγεται, πρέπει να τον κατέχεις. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός πρέπει να βρει εκείνη την πολιτική συνταγή και εκείνον τον πολιτικό φορέα, ο οποίος θα διεκδικήσει, όχι στο όνομα του λαού, με το λαό στο πεζοδρόμιο, με το λαό στους δρόμους, την ιδιοκτησία των κλειδιών της οικονομίας που παράγουν τον πλούτο. Και υπάρχει πλούτος. Γιατί σε αυτή τη χώρα, και κλείνω με αυτό, την ώρα που περιγράφουμε την οικονομική και κοινωνική καταστροφή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, σου θυμίζω ότι αυτός ο λαός με τη δουλειά του παράγει 180 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι γράφει το ΑΕΠ. Έτσι γράφουν οι προϋπολογισμοί του Στουρνάρα. Το γεγονός ότι αυτά δεν φτάνουν, εξήγησα γιατί δεν φτάνουν. Γιατί τα μισά πάνε στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και στους Έλληνες τραπεζίτες και επιχειρηματίες. Είναι πολύ απλό. Να τα πάρουμε. Δικά μας είναι. Και όποιος έχει διαβάσει μπάτσι για τη βιομηχανία και τον πλούτο της χώρας αυτής, βγάζει και άλλα συμπεράσματα. Ναι, και. Και αξία και υπεραξία υπάρχει. Και αφού διαβάσει τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα του μπάτσι, θα καταλάβει και γιατί τον εκτέλεσαν.